Όταν κάνατε την συμφωνία μετεκλογικά, καταλαβαίνω η ανάγκη να μείνετε στην εξουσία και το αντιμνημονιακό μένος. Τώρα πια δεν υπάρχει αντιμνημόνιο. Υπογράψατε μνημόνιο, γίνατε κι εσείς με τον τρόπο σας μνημονιακοί. Αυτό το οποίο κατηγορούσατε εμάς, το κάνατε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή, με ένα κόμμα το οποίο είναι εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πρεσβεύει την πιο χυδαία μορφή του εθνολαϊκισμού, του απόλυτου αφορισμού, του αντιευρωπαϊσμού, το οποίο έχει πει απίστευτα πράγματα, το οποίο έχει βάλει το χεράκι του για να καλλιεργηθεί αυτό το κλίμα της απόλυτης πόλωσης, από το οποίο όλοι προσπαθούμε να ξεφύγουμε και εσείς φαντάζομαι δεν σας αρέσει αυτή έτσι, η έντονη διχαστική ρητορική. Από τη στιγμή που το μνημόνιο αντιμνημόνιο πέθανε, γιατί ντε και καλά με τους ανεξάρτητες. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Όχι, είναι πραγματικό. Α. Γιατί ντε και καλά με τους ανεξάρτητες έντες. Είναι απλά ένας βολικός εταίρος. Δίνουμε στον κύριο Καμένο το Υπουργείο Άμυνας να παίζει και μπορούμε να κάνουμε εμείς τα δικά μας την εξουσία. Αλλά όταν εσείς και έρχεται ο κύριος Τσίπρας και μιλάει για ιδεολογικές συγγένειες και λέει έχουμε μεγάλες διαφορές. Και πράγματι έχουμε μεγάλες διαφορές. Και σε κρίτη, πράγματι έχουμε μεγάλες διαφορές. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως και σε κάποια σημεία να βρούμε κοινούς τόπους. Ειδικά άνθρωποι έτσι, όπως εσείς που είστε πιο μετροπαθείς, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Με τον κύριο Καμένο, θα μου εξηγήσετε τι είναι αυτό που σας ενώνει. Ορίστε, να απαντήσει. Ρωτάτε. Υπάρχει απάντηση. Υπάρχει απάντηση. Κοιτάξτε, με ρωτάει ο κύριος Μητσοτάκης για τον κύριο Καμένο. Εγώ προσωπικά δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω το παραμικρό σχόλιο για το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αν βγει κάποιος εκπρόσωπος εδώ πέρα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, να συμπερασπιστεί το κόμμα του. Όχι, από εκεί και πέρα, γιατί λέτε ότι θα συνεργαστείτε μαζί τους. Εσείς το λέτε. Αυτό που θέλω να σας πω λέτε ότι η πρώτη μου επιλογή είναι ο κύριος Καμένος, αλλιώς δεν θέλω κανέναν. Αυτό η πρώτη μας επιλογή είναι ο κύριος Καμένος, γιατί αυτή τη στιγμή Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ποτάμι, κατά την άποψή μας και την πεποίθησή μας, αλλά και την πεποίθηση και της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, εκφράζουν όχι γενικά και αόριστα. Εμένα δεν ξέρετε. Το μνημόνιο. Εκφράζουν το μνημόνιο που υπογράψατε εσείς. Το μνημόνιο. Το μνημόνιο εκφράζουν. Θα σας απαντήσω, αλλά γίνατε και εσείς μνημονιακοί. Αν θέλετε να σας απαντήσω, αφήστε με να σας απαντήσω. Πρέπει να προχωρήσετε τρεις μήνες μπροστά, αυτό τα λέγατε πριν από τρεις μήνες. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι η κουβέντα έχει τελειώσει. Ότι η κουβέντα στο δημόσιο πολιτικό διάλογο έχει τελειώσει. Ότι το μνημόνιο είναι κάτι το οποίο από εδώ και πέρα προσδιορίζει όποια ελληνική κυβέρνηση βγει και δεν υπάρχουν ανοιχτά διακυβεύματα. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν ανοιχτά διακυβεύματα. Είναι σε πολλά σημεία τα ανοιχτά διακυβεύματα. Είναι πολλά σημεία γιατί που είναι τα ανοιχτά διακυβεύματα. Ειδικά με σκληρή διαπραγμάτευση. Αν θέλαμε να τα κλείσουμε όπως μας λέγατε εσείς, κλείστε τα γρήγορα, τότε θα είχαμε δώσει τα κόκκινα δάνεια σε distress funds και θα γινόταν ό,τι γίνεται στην Ισπανία του κυρίου Ραχώη. Οι 17 ώρες. Αν μας λέγατε. Είναι τον κύριο Καμένο. Συγγνώμη, σας διέκοψα. 7 μήνες. Για τον κύριο Καμένο δεν είναι. Εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα υπερασπιστεί. Δεν θα υπερασπιστούμε ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε εγώ προσωπικά, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερασπιστεί τον κύριο Καμένο. Έχει το δικό του κόμμα. Και ο κύριος Καμένος θα υπερασπιστεί τις δημόσιες πολιτικές του θέσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερασπιστεί τις δικές του πολιτικές δημόσιες θέσεις. Γιατί θέλετε να κάνετε κυβέρνηση μόνο με τον κύριο Καμένο, σας ρωτάω. Εμείς αυτό που απαντάμε, γιατί στην ουσία μου θέτει ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το τι κυβέρνηση θέλουμε την επόμενη μέρα. Είναι υπέρ της διαπλοκής υπόλοιπης. Γιατί μου κάνει ένα ερώτημα που έχει να κάνει. Μου κάνει ένα ερώτημα που έχει να κάνει με την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Και εδώ ας είμαστε λίγο. Και εδώ ας προσπαθήσουμε να είμαστε συγκεκριμένοι. Εμείς από τη δική μας την πλευρά αυτό που πιστεύουμε είναι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει την επόμενη μέρα, αυτό θα είναι συνάρτηση του εκλογικού αποτελέσματος και αυτό το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Όση δύναμη δώσουν στην κάλπη με την ψήφο τους στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο δυνατή κυβέρνηση, αν επιθυμούν να έχουν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αν επιθυμούν αν ήθελε κάποιος δηλαδή να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο άλλο κόμμα, αυτό θα φανεί στην κάλπη. Η κάλπη καθορίζει μισό με το ποιο θα συνεργαστεί. Εσείς ξεκινήσατε την προεκλογική περίοδο λέγοντας ότι αποκλείονται όλοι οι άλλοι εκτός από τον και έρχομαι σε αυτό και σας λέω. Αυτό έχει αλλάξει λίγο, πέστε μας να το καταλάβουμε. Έρχομαι και σας λέω το εξής. Πώς είναι δυνατόν εμείς από τη δική μας την πλευρά να μπορούμε να συνεργαστούμε με ένα κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, στο οποίο εκτός από τις θεμελιώδεις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές πάνω στη συγκυρία, όχι γενικά και αόριστα ιστορικές διαφορές ή θεωρητικές διαφορές, πάνω στη συγκυρία, πώς θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε κοινό πρόγραμμα σε μια σειρά από τέτοιου τύπου ζητήματα, όπως είναι αυτά τα οποία σας παρέθεσα πριν. Πώς θα μπορούσαμε, αν θέλετε, να αποτελέσουμε κολυμβήθρα του Σιλοάμ για ένα πολιτικό προσωπικό, το οποίο όχι συλλήβδη, έχει καταδικαστεί στη συλλογική μνήμη και στη συλλογική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τη διαφθορά, τη διαπλοκή, τη λίστα Λαγκάρντ, τις λίχθες Λιχτενστάιν, όλα αυτά τα σκάνδαλα, τη Ζήμεν. Μαζί, όλοι μαζί. Υπάρχει ένας απλός κόσμος ο οποίος δεν ξέρει και πολλά ιδεολογικά. Γι' αυτό δεν έβαλα και τα ιδεολογικά. Γι' αυτό δεν έβαλα τα ιδεολογικά. Η χώρα γίνεται χαμός, έχει τεράστια προβλήματα. Με βάση ποια λογική λες, εγώ δεν κουβεντιάζομαι το Μεμαράκι, αλλά κουβεντιάζομαι το Λεβέντη. Να κάνω κυβέρνηση.
Καταρχάς γιατί. Κουβεντιάζουμε με το Λεβέντη. Συγγνώμη, θα κάνει κυβέρνηση. Ότι κουβεντιάζουμε το Καμένο. Το έχω χάσει αυτό κάπου. Έχουμε πει. Όχι, όχι, με Λεβέντη δεν έχουμε πει. Με συγχωρείτε. Όταν σου λέω ότι εκλογές δεν θα ξαναγίνουν. Με κάποιον θα κουβεντιάζει να κάνει κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό που είναι. Να υποστηρίξω για την ερώτησή μου, για να πάρουμε μια απάντηση. Αποκλείεται λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ και το Ποτάμι το αποκλείεται, ανάλογα βέβαια και με τα έχουν ποσοστά. Υποθεί... Και με τα ποσοστά όχι, γιατί νομίζω ότι έχετε αλλάξει λίγο σε αυτό και εγώ, να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ δεν θέλω να επαναλάβω. Ανάλογα και με τα ποσοστά έχουν λέμε. Πολλές φορές και από τον Αλέξη τον Τσίπρα και από άλλα στελέχη. Όχι, δεν θέλω να επαναλάβω. Με τους έντιμους. Θα κάνουμε με έντιμους. Στους έντιμους συμπεριλαμβάνεται το Πασόκ και το Ποτάμι ή όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος καταρχήν. Γιατί δεν θέλει άλλες εκλογές. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ένα πράγμα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα όντως δεν σηκώνει άλλες εκλογές. Έτσι. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας πολλές φορές. Το αντιλαμβανόμαστε ως κατάσταση. Το λένε και δημοσκοπήσεις. Αυτό... Τεράστιο ποσοστό. Αφήστε τις δημοσκοπήσεις και να μην το λέγανε δημοσκοπήσεις. Ναι, το αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Υπάρχει άλλο σενάριο. Από εκεί και πέρα, κύριε Οικονομέα, κύριε Καμπουράκη. Αυτό που ζητάμε εμείς από τον ελληνικό λαό είναι με την ψήφο του να δώσει δύναμη στο ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει δύναμη και στον Αλέξη Τσίπρα, να δώσει δύναμη στην κυβέρνηση η οποία έδειξε θετικά στοιχεία κάτω από τις πιο δύσκολες πιθανές συνθήκες. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ζήσει τέτοιες συνθήκες. Γι' αυτό, αν θέλετε, απέδρασε. Εσείς τις προκαλέσατε. Απέδρασε. Εσείς φτάσατε τη χώρα στο κίνδυνο. Το 2015 γνωρίζατε. Εσείς φτάσατε τη χώρα στο κίνδυνο. Ήσασταν υπουργός και τα ξέρατε. Εγώ δεν επέτρεψα η χώρα να φτάσει σε ένα σημείο. Ξέρατε τι σημαίνει 2015. Λοιπόν, το 2015 δεν τα ξέρατε πριν. Όταν υποσχόσασταν τα πάντα στους πάντες. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Εμείς προσπαθήσαμε, κύριε Μητσοτάκη. Εάν το ξέρατε. Κύριε Μητσοτάκη, είχατε να κλείσετε μια πέμπτη αξιολόγηση. Είχατε αυτό, να κάνετε πρωτογενές πλεώνασμα 3% όταν παραδώσατε 0,6% πρωτογενές πλεώνασμα. Εάν τα ξέρατε, όλα θα μου απαντήσετε σε αυτό. Εάν τα ξέρατε, γιατί υποσχεθήκατε 11 δισεκατομμύρια. Εάν τα ξέρατε, γιατί υποσχεθήκατε 11 δις. Εμείς το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είπαμε ότι θα το διαπραγματευτούμε σκληρά, όχι, πολύ σκληρά, όπως και το κάναμε αυτό το πράγμα, που κάποια έγιναν, κάποια δεν έγιναν. Και υπήρχε στην τελική να σας πω και κάτι. Να... 7 μήνες κυβέρνηση. Για να, να κρίνεται 7 μήνες. Να κρίνεται 7 μήνες κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία η οποία κυβερνάει χρόνια. Δεν θέλω να πω δεκαετίες γιατί δεν είναι το ίδιο πολιτικό προσωπικό. Ας πούμε τα τελευταία 2 χρόνια. Τα τελευταία 2,5 μέσα χρόνια. Σε συνθήκες σταθερότητας. Τα τελευταία 2,5 χρόνια κυβερνάει αυτή η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η Νέα Δημοκρατία. Αυτό σας λέω. Τα τελευταία 2,5 χρόνια μέσα σε συνθήκες συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο σταθερότητας. Η κοινωνική και η οικονομική καταστροφή η οποία έγινε, να έρχεται και να κουνάει το δάκτυλο στο ΣΥΡΙΖΑ που μέσα σε 7 μήνες πρωτοφανούς οικονομικής πίεσης. Γιατί βρεθήκαμε μπόρεσε, σε οικονομική γιατί πίεση. Ούτως, εσείς την προκαλέσατε. Εμείς προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε και τα καταφέραμε. Εάν ήμασταν σε οικονομική πίεση, δεν έπρεπε να τάξετε όλα αυτά που πιατάξατε και δεν έπρεπε να πάτε σε εκλογές. Για να μπορέσουμε να μπούμε σε ήρεμα λιμάνια κάτω από πολύ καλύτερες συνθήκες από ό,τι στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ πιο ήρεμα λιμάνια μπροστά μας σε σχέση με αυτά που είχατε υπογράψει εσείς στο παρελθόν. Με capital controls. Με ύφεση. Θυμάστε τις δηλώσεις που κάνατε έτσι ώστε να φύγουν τα κεφάλαια από τις τράπεζες. Όχι εσείς προσωπικά, πολλά στελέχη σας. Δεν θέλω να αναφερθώ προσωπικά. Όλη αυτή η προσπάθεια, η συνειδητή που γίνονταν εκείνη τη στιγμή. Γιατί αν θέλαμε συνένεση, κύριε Μητσοτάκη, και σε αυτό θέλω να είμαι σαφέστατος, δεν αρκεί να θέλει συνένεση μόνο σε επίπεδο κοινοβουλίου. Θα έπρεπε να υπάρχει και στο επίπεδο της ρητορικής και του λόγου. Όταν μας κατηγορούν λοιπόν για ανευθυνότητα, ας αναρωτηθούν οι ίδιοι πόσο υπεύθυνοι ήταν όταν έβγαιναν και έλεγαν ότι θα κλείσουν οι τράπεζες, βγάλετε τα κεφάλαιά σας έξω και. Δημιουργούσαν όλο αυτό το κλίμα. Δεν θέλω να μιλήσω για υπόγειους διάβλους με επιχειρηματίες που έβγαζαν τεράστια ποσά ναι, στο εξωτερικό. Μιλήστε. Δεν θέλω μην να μιλήσω γιατί δεν είναι τέτοιο ναι, τύπου. Δεν για θέλω να μιλήσω, αλλά όλοι τα γνωρίζουν. Όχι, αλλά δεν θέλω να κρατήσουμε λίγο. Ναι. Επομένως, όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν δείχνουν και την υπευθυνότητα της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία, για να μιλήσουμε λίγο για τις απαντήσω και εγώ. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, να διευκρινιστεί για να απαντήσετε εσείς. Άρα εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι τόσο καταστροφική όπως λένε οι πρώην συντροφοί σας. Που τι λένε για προϊόν εκβιασμού, για αυτό ότι θα καταστραφούμε, θα κάνουμε ακόμα και ο κ. Βαρουφάκης τα λέει αυτά. Μα δεν ήταν, κοιτάξτε, ένα πράγμα που έχουμε. Γιατί σας βλέπω λίγο ευχαριστημένο, ας πούμε. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε. Κανένας μας πραγματικά. Για τους δικούς σας λέω τώρα. Για που λένε ότι είναι μας. Καταστροφική, ότι είναι προϊόν, για τους δικούς μας, προϊόν δεν εκβιασμών. Δεν έχουμε αυταπάτες και δεν ήμασταν ποτέ φιδωλοί ούτε στην αυτοκριτική, ούτε και στην. Ειλικρίνεια όταν μιλάμε για συγκεκριμένα πολιτικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα είναι η συμφωνία. Το ξέρουμε ότι απέχει
από αυτά που λέγαμε. Λέτε και αντιφατικά πράγματα. Γιατί λέμε αντιφατικά, κύριε Καγκουράκη, πείτε μου, να σα απαντήσω. Να λύσω την αντίφαση, αν μπορώ. Ναι, αν μπορεί. Εδώ λέει ο κ. Τσίπρας και ο Σακελαρίδης ότι επί 7 μήνες λιώσατε στη σκληρότερη διαπραγμάτευση που έγινε ποτέ. Την ίδια στιγμή ο κύριος Τσίπρας μας λέει ότι από το Μάρτιο είχε καταλάβει ότι ο Βαρουφάκης όποτε μίλαγε με τους άλλους είχαν κατεβασμένα τα ρολά. Άρα δεν γινόταν διαπραγμάτευση. Και τι έκανε το Μάρτιο. Ήταν αυτό μια αντίβαση. Αν το είχε καταλάβει. Δύο μέρες μετά. Αν το είχε καταλάβει. Και το εύλογο ερώτημα είναι αν το είχε καταλάβει από τότε, γιατί δεν τον έβγαζε. Άλλο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η διαπραγμάτευση γινόταν σε πολλά επίπεδα και δεν σταμάτησε ποτέ. Στη διαπραγμάτευση ήταν και ο κύριος Βαρουφάκης, ήταν και ο κύριος Τσακαλώτος, ήταν και ο κύριος Χουλιαράκης. Γινόταν αυτή η διαπραγμάτευση, συμμετείχε και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Πήγαινε προσωπικά ο ίδιος, έκανε συναντήσεις. Εάν όλα μετράνε εκ του αποτελέσματος, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα, εσείς λέτε ότι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε εμείς. Αντιλαμβανόμαστε και εγώ προσωπικά. Αντιλαμβάνομαι και βιώνω μαζί με πολύ κόσμο ο οποίος ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη του 2015. Αυτή την εποχή. Έγραψε εσύ το λογοτεχνική ιστορία. Το είχε πει ο προηγούμενος από μένα και απαντούσα σε αυτόν. Α, ναι. Αλλά εμείς εσένα ξέρουμε. Εσένα ανέφερε ο Τσίπρας. Εσένα ανέφερε ο Τσίπρας. Άλλουνο είναι όρος. Τέλος πάντων. Εσένα ανέφερε ο Τσίπρας. Λοιπόν, σας λέω ότι προφανώς συναισθανόμαστε εμείς οι οποίοι επιθυμούσαμε όλα αυτά τα οποία λέγαμε προεκλογικά να τα πετύχουμε. Μέσα σε αυτούς τους σχετισμούς, μπορεί να μην καταφέραμε αυτά, τουλάχιστον πιστεύουμε ότι έχουμε βάλει τις βάσεις, έστω και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συμφωνία, με την πείρα που έχουμε αποκτήσει, με το προσωπικό το οποίο, το πολιτικό προσωπικό το οποίο έχουμε και ανανεώνεται διαρκώς και με νέα στελέχη και με νέους επιστήμονες, να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι απλά και μόνο την εφαρμογή και τέλος αυτής της συμφωνίας, αλλά να μπορέσουμε ταυτόχρονα να υλοποιήσουμε και ένα παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι μια πρόφαση για να μην εφαρμόσουμε τα συμφωνηθέντα. Ένα παράλληλο πρόγραμμα δεν είναι υποκατάστατο σε πολλές φορές. Είναι υποκατάστατο ενδεχομένως με τα αντίμετρα που έχει για να αμβλύνει τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτού του σκληρού ομολογουμένου προγράμματος. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Πολλές φορές το είπε χτες ο Αλέξης ο Τσίπρας. Στη Θεσσαλονίκη, σκεφτόμαστε με χρονικό ορίζοντα μήνα, διμήνου, εξαμήνου. Πρέπει επιτέλους να σκεφτούμε και με χρονικό ορίζοντα τετραετίας. Και η τοποθέτηση. Ομαδικές απολύσεις περιλαμβάνει το μνημόνιο. Όχι, δεν περιλαμβάνει. Και δώσαμε μάχη για τις ομαδικές απολύσεις να μην συμπεριλαμβάνονται. Μάλιστα. Στα εργασιακά. Γιατί δεν θα έχουμε πολλή να απαντήσει. Γιατί. Βέβαια. Να μονοπολίσει όλοι μόνο. Να απαντήσω συνολικά. Καταρχάς για το ζήτημα της κυβερνησιμότητας, που είναι το βασικό ερώτημα. Το οποίο πρέπει να απαντηθεί την επόμενη.